Στο σημαντικό έργο της ανάπλασης στο Πάρκο Πρισινέλα, αναφέρθηκε στο περιθώριο προγραμματισμένης συνέντευξης για τη διοργάνωση του ITF Ιωάννινα ΚΑΠ ο Δήμαρχος Ιωαννίνων, Δημήτρης Παπαγεωργίου. Ο Δήμαρχος ανέφερε ότι πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό έργο που αφορά έναν εμβληματικό χώρο που είναι ορόσημο για τους πολίτες. Όπως εξήγησε ο κ. Παπαγεωργίου, η ανάπλαση του πάρκου θα οδηγήσει στη δημιουργία ενός λειτουργικού χώρου συγκέντρωσης και αναψυχής, όπου οι παρεμβάσεις θα συμβάλλουν στη βελτίωση της κινητικότητας των πεζών χωρίς διακρίσεις. Η μελέτη προβλέπει, όπως είπε, μεταξύ άλλων την ανακατασκευή των δύο κεντρικών εισόδων του πάρκου, τον επανασχεδιασμό δικτύου διαδρομών, τη δημιουργία εκπαιδευτικών κήπων και γηπέδου με χλωτάπητα, όπως και υπαίθριο γυμναστηρίου, την κατασκευή πάρκου ζώνων συντροφιάς, τη δημιουργία χώρου στάσεις και πολιτιστικών δραστηριοτήτων περιμετρικά της Μεγάλης Λίμνης, καθώς και τη λειτουργία παιδικής χαράς. Το κεντρικό κτίριο θα αξιοποιηθεί ως εστιατόριο καφέ χωρίς πρόσθετες κατασκευές. Το έργο, που αναμένεται να ξεκινήσει στο τέλος του καλοκαιριού, έχει σχεδιαστεί και έχει ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης. Ενώ η σύμβαση έχει εδώ και καιρό υπογραφεί. Ναι. Είναι, όπως είπατε, ένας εμβληματικός χώρος της πόλης μας, ένας πνεύμονας πρασίνου και αναψυχής. Ήταν ένα όνειρο όλων των Γιαννιωτών αυτός ο χώρος να αναπλαστεί και να αποδοθεί στο κοινό και για τις χρήσεις της ψυχαγωγίας του περιπάτου, του ποδηλάτου και όλων των συναφών δραστηριοτήτων. Εμείς είμαστε πολύ περήφανοι σαν Δημοτική Αρχή που κατορθώσαμε, το εντάξαμε με χρηματοδότηση 9 εκατομμυρίων ευρώ και ήδη το προσεχές διήμινο μέσα στους επόμενους δύο μήνες θα αρχίσουν εργασίες ανάπλασης οι οποίες είναι ριζικές και θα είναι εντυπωσιακές. Θα περιλαμβάνουν πολλούς χώρους αναψυχής, λίμνες, παιδικές χαρές, παιδική χαρά για αμαία, ποδηλατόδρομους, ό,τι απαιτεί ένας σύγχρονος χώρος αναψυχής. Φιλοδοξία μας δεν είναι να μείνουμε εδώ. Φιλοδοξία μας είναι, όπως ξέρετε, να μπορέσουμε να πετύχουμε την απόδοση, όπως υποσχέθηκε και ο Πρωθυπουργός δύο φορές μάλιστα, του στρατοπέδου Βελισσαρίου, έτσι ώστε με δράσεις που αφορούν κοινωνικές δραστηριότητες και κοινοφιλείς δραστηριότητες, να εντάξουμε μια πολύ μεγάλη περιοχή της πόλης, να τη συνενώσουμε δηλαδή και να την εντάξουμε και να την αποδώσουμε στους πολίτες, έτσι ώστε να γίνει πραγματικά ένας πνεύμονας και πρασίνου και δημιουργίας.